Αξιότιμοι καλεσμένοι, αγαπητοί φίλοι και συγχωριανοί, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στα Κιζίκια 2024. Είναι ιδιαίτερη συγκίνηση που νιώθω ως πρόεδρος της ενότητάς μας, βλέποντας την κοινότητά μας να συγκεντρώνεται για να γιορτάσει μαζί τις πλούσιες παραδόσεις και την πολιτική μας κληρονομιά. Αυτές οι εκδηλώσεις δεν είναι απλά ένας εορτασμός, αλλά μια ευκαιρία να συνδεθούμε με τις ρίζες μας, να θυμηθούμε την ιστορία μας και να μεταφέρουμε τις αξίες μας στις επόμενες γενιές. Οι παραδόσεις μας είναι ο κρίκος που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και είναι καθήκον μας να τις διασφαλίζουμε και να τις μεταδώσουμε με αγάπη και σεβασμό. Ας απολαύσουμε λοιπόν τη σημερινή εκδήλωση από το Εργαστήρι Πολιτισμού Νέας Αρτάκης Παναγία Φανερωμένη με κέφι και ενθουσιασμό. Ας χορέψουμε, ας τραγουδήσουμε και ας δημιουργήσουμε όμορφες αναμνήσεις και ας νιώσουμε την ενότητα και τη ζεστιά της κοινότητάς μας. Με αυτές τις σκέψεις κηρύσω την έναρξη των Κιζικίων 2024 και σας εύχομαι να απολαύσετε τις φετινές εκδηλώσεις. Καλή διασκέδαση σε όλους! Σεβαστέ Πατέρα Δαμασκηνέ, αξιότιμοι αιρετοί, κυρίες και κύριοι, το εργαστήρι μας καλωσορίζει τη σημερινή σας παρουσία, πρωτοπορώντας πάντα στα πολιτιστικά δρόμενα και προσπαθούμε να είμαστε ο συνδετικός κρίκος με το παρελθόν μας, με τους προγόνους μας. Φέτος τα Κιζίκια συμπληρώνουν 48 χρόνια. Ένας θεσμός που κατάφερε να αγαπηθεί, να αγκαλιαστεί και να φωλιάσει στις καρδιές των συμπολιτών μας και να γίνει το κέντρο αναφοράς του καλοκαιριού. Αξίζει να δίνεις λίγο από τον ελεύθερο χρόνο σου για να νιώθεις την ψυχική ηρεμία ότι μπόρεσε να βάλεις κι εσύ ένα μικρό λιθαράκι στο κτίσιμο της ιστορίας της πόλης μας, στην διατήρηση των αξιών της παράδοσής του, αλλά και στη συνέχιση των προσπαθειών για νέες μορφές ποιοτικού διεξόδου σε όλους μας, να μπορείς να δεις τα μάτια του παιδιού σου χωρίς ενοχές για το τι έκανες για την πόλη σου και να μπορέσεις να εμφυσίσεις αυτό την αγάπη χωρίς υστεροβουλία για την πόλη μας που νιώθουμε όλοι εμείς. Σήμερα είναι το πρώτο μέρος της παρουσίας μας με δρόμενα των περιοχών της Μυτιλίνης, της Αρτάκης βέβαια και της Αλαμίνας. Την ευθύνη αυτών έχει ο δάσκαλός μας Βαγγέλης Γιαννακάρας. Και θα κλείσουμε τη βραδιά με την περιοχή της Κρήτης, την ευθύνη της οποίας έχει ο αντιπρόεδρός μας Νίκος Τρίκας. Ευχαριστούμε για την παρουσία τους τον βουλευτή μας κύριο Θανάση Ζεμπίλη και παρακαλώ για ένα χαιρετισμό. Άγιε Πατέρα, αγαπητές φίλες και φίλοι, σε συνέχεια αυτά που είπε η κυρία Πρόεδρος και ο Θόδωρος Γιαννακάρας, και εγώ σκέφτηκα, λέω για ποιο λόγο να γίνουν 48 χρόνια το επίκεντρο των εκδηλώσεων τα Κιζίκια, για ποιο λόγο να μαζευτούμε σήμερα όλοι εδώ, οι πολιτιστικοί μας σύλλογοι, ο Σύλλογος Φανερωμένης, το Εργαστήρι Παναγία Παντάνασα, η θεατρική ομάδα, ο Σύλλογος Αναπανταχού Αρτακινών. Για ποιο λόγο λοιπόν σήμερα είμαστε όλοι εδώ? Τι μας ενώνει? Μας ενώνει η επιθυμία και η αγωνία να μείνει ζωντανή και άσβεστη η φλόγα του μικρασιατικού ελληνισμού. Διότι φίλες και φίλοι, οι πρόγονοί σας δεν φέραν στα σεντούκια τους μόνο τα κοιμήλια και τις ιερές εικόνες, φέραν τους μύθους, τους θρύλους, τις παραδόσεις της προσφυγιάς, τα τραγούδια, τους χορούς, τις τοπικές ενδυμασίες, τις παραδοσιακές συνταγές. Αυτά είναι τα στοιχεία της εθνικής μας ταυτότητας και της αξιακής μας πηξίδας με την οποία ο τόπος αυτός πορεύτηκε στον χρόνο και την ιστορία, από την απικία των Μιλισσίων στη Κίζικο της Προποντίδας, στη Νέα Αρτάκη της Εύβοιας. Θερμά συγχαρητήρια στη Δημοτική Αρχή
Θερμά συγχαρητήρια, Θόδωρα, σε σένα και σε όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους που αποτελείτε θεματοφύλακες αυτού του σπάνιου πολιτισμού, του μικρασιατικού πολιτισμού. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε για την παρουσία του κύριο Φάνη Σπανό, Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, για ένα χαιρετισμό. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε μου, αγαπητέ Θόδωρε. Καλησπέρα σας και από μένα. Βρίσκομαι με πολύ χαρά ανάμεσά σας, μαζί με έτσι, όλη μας την ομάδα. Συγχαρητήρια μόνο πρέπουν τόσο στο σύλλογό σας, όσο και σε όλους τους συλλόγους που συνδιοργανώνετε αυτή τη δράση, υπό την αιγίδα και την ομπρέλα βέβαια του Δήμου Χαλκιδαίων. Να είστε πάντοτε καλά, τα 48 να γίνουν 148 και να συνεχίσετε με αυτόν τον τρόπο να προάγετε τον πολιτισμό, αλλά και όπως είπε και ο βουλευτής μας, να συντηρείτε και τις μνήμες της μικρασίας μας. Και κάτι τελευταίο. Σας απευθύνθηκε η πρόεδρος νωρίτερα, Εσμαρό, ως Χωριανή. Ξέρουμε όλοι ότι η Αρτάκη είναι πλέον μια πόλη. Μια όμορφη πόλη, μια σύγχρονη πόλη με πολλές ανάγκες και με πολλά έτσι, χαρακτηριστικά. Αλλά το Χωριανή δείχνει ένα αίσθημα ζεστασιάς, ένα αίσθημα εγκύτητας. Έχουμε πάντοτε, όσο και αν μεγαλώσει, όσο και να αναπτυχθεί αυτή η ξεχωριστή πόλη, πάντοτε να νιώθουμε ένας με τον άλλον, να νιώθετε σαν Χωριανοί. Να είστε όλοι καλά, καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Να ευχαριστήσουμε τον Αντιδήμαρχο Νέας Αρτάκης, κύριο Μπάμπη Κόσταρο, όλους τους κοινοτικούς συμβούλους μας, την κυρία Ελένη Αηδίνη, Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας, τον κύριο Κώστα Γαλάνη, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης, τον κύριο Κούκουζα Ευάγγελο, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, και τον κύριο Κουτουλίδη Μοσθένη, Αντιδήμαρχο Πρασίνου. Καλή θέαση. Και φυσικά τον Αντιπεριφερειάρχη μας, τον κύριο Γιώργο Κελαϊδίτη, τον δικό μας άνθρωπο. Καλώς ήρθατε στην πλατεία μας. Εδώ, στην Αρτάκη μας στα Κιζίκια. Από εδώ, για δύο μέρες, θα έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε μαζί και σε άλλες πλατείες των Ελλήνων. Εκεί όπου χτυπάει η καρδιά κάθε κοινότητας. Εκεί όπου γίνονται οι πιο μεγάλες συναντήσεις. Εκεί όπου στείνονται τα πιο μεγάλα γλέντια. Όπως και το δικό μας, που μόλις ξεκινάει. Καλή μας διασκέδαση. Μυδιλίνη. Εκεί όπου το αρχαιοελληνικό παρελθόν συναντάει την άβρα της Αιγής Ανατολής. Εκεί που το Αιγαίο συναντάει τη Μικρά Ασία. Μεγάλο το νησί, πολλά και τα πανηγύρια του. Σε κάθε άκρη του, στην πλατεία κάθε χωριού. Ποιος δεν έχει ακούσει για το έθιμο κούνιες που στείνονται από τα αγόρια για τα κορίτσια στην πλατεία από τη Μεγαλοδευτέρα μέχρι της Αναλήψεως. Ή για το πανηγύρι του Ταύρου στην Αγία Παρασκευή προς τιμήν του Αγίου Χαραλάμπους με τους υπηκούς αγώνες, τον στολισμένο με στεφάνι λουλουδιών Ταύρο που περνάει από τους δρόμους του χωριού τελετουργικά. Και φυσικά, στο τέλος της ημέρας, όλοι όσοι συμμετέχουν γίνονται ένα στον κύκλο του χωριού στις ταβέρνες, τα σπίτια και τελικά στις πλατείες. Μια ψυχή όλοι οι χορευτές. Μια ψυχή πύρινη. Και νομίζεις πως βγαίνουν οι φλόγες από τις καρδιές τους και γεμίζουν το σκοτεινό ουρανό της νύχτας σαν άστρα από φωτιές. Φλόγες καρδιάς χαρούμενης που χτυπάει στο ρυθμό της μουσικής και του χορού. Αλλά πέρα από αυτές τις φλόγες υπήρξαν κι άλλες. Φλόγες μιας φωτιάς που έκαψε περιουσίες, ανθρώπους και ψυχές. Μιας φωτιάς που έκαψε τις παλιές πατρίδες. Τότε, πίσω στο 1922, όταν η Μικρασιά της κυνηγημένη μέσα στην πύρινη λέλαπα της καταστροφής αναγκάστηκαν να επεβιβαστούν σε πλοία και βάρκες και να μεταφερθούν στην απέναντι ακτή. Κάποιοι από αυτούς έφτασαν στη Μυτιλίνη κουβαλώντας μαζί τους μόνο όσα λιγοστά μπόρεσαν να περισσώσουν. Και με αυτά, μέσα από τις τάχτες της φωτιάς που έκαψε τόσο γρήγορα τον κόσμο τους, έκανε μια νέα αρχή σε ένα νέο τόπο που σε λίγα χρόνια είχε γίνει τόπος τους. Εκεί ξαναέφτιαξαν τις ζωές τους, γέλασαν, τραγούδησαν και ξαναχόρεψαν στις πλατείες της νέας πατρίδας. Ανάμεσα στους άλλους χορούς τώρα πια ήταν και ένας τελετουργικός που λέγεται ότι γυρίζει πίσω στη φωτιά της καταστροφής, αυτή τη φορά ξορκίζοντας το κακό. Με φωτιές που χορεύουν νοσταλγικά μέσα στο σκοτάδι, πάνω σε γυναικεία χέρια.
πράσινο κι όλο χρυσό μου ψάρι. Κρίμα εγώ να σ' αγαπώ κι άλλος να σε πάρει. Κρίμα εγώ να σ' αγαπώ κι άλλος να σε πάρει. Κάλλιο καλωριά σε μοναστήρι, πάρα για σένα ναι στο παραθύρι. Κάλλιο καλωριά σε μοναστήρι, πάρα για σένα ναι στο παραθύρι. Βρίσουλα μου, πως τρέχεις για μένα. Εγώ λέγα βρίσουλα μου, πως τρέχεις για μένα. Συγύριζες και πότισες όλα τα διψασμένα. Συγύριζες και πότισες όλα τα διψασμένα. Σ' αγαπάγα με την καρδιά μου, τώρα σε μισήσα με τα σωστά μου. Πρώτα σ' αγαπάγα με την καρδιά μου, τώρα σε μισήσα με τα σωστά μου. Με τα σωστά μου, πρώτα σ' αγαπάγα με την καρδιά μου, τώρα σε μισήσα με τα σωστά μου.
φωτίδα. Στα χωριά και στις πόλεις που έβρεχε η θάλασσα του Μαρμαρά, η ελληνική ψυχή ζούσε, γιόρταζε και γλεντούσε για αιώνες. Κυρίως με αφορμή θρησκευτικές εορτές και ξεχωριστές στιγμές του ετήσιου κύκλου. Οι Μικρασιάτες, με μία κληρονομιά βαριά, βγαλμένη μέσα από τα βάθη του χρόνου, ύμνησαν με τραγούδια και τους αντίστοιχους χορούς την ανθρώπινη χαρά και τον πόνο, τον έρωτα, την προσμονή και τον καημό του, τις περιπέτειες του βίου πάνω σε μουσικούς δρόμους παραδομένους από τους προγόνους, με ποικίλματα τόσα όσα και οι μεταστροφές της ανθρώπινης ζωής. Και μετά, όταν έφτασαν στους νέους τόπους εγκατάστασης, όλα αυτά τα έφεραν μαζί τους. Όπως ακριβώς έφεραν οι πρόσφυγες της Αρτάκης μέσα στις καρδιές τους και την ευλάβεια για την Παναγία του τόπου της, τη Φανερωμένη. Από τη δική της πλατεία κάθε χρόνο τον Αύγουστο, την παραμονή της γιορτής της, ξεκινάει πλήθος κόσμου, ακολουθώντας την εικόνα της μέχρι το λιμάνι της πόλης και πάλι πίσω στο σπίτι της. Και πανηγυρίζει με κατάνοιξη και γλεντάει με χαρά η προσφυγική ψυχή. Και γεμίζουν οι πλατείες της νέας πατρίδας πάλι με τραγούδια και χορούς. Πάντοτε πάνω σε πατήματα αρχαίγωνα. Παλικάρια που αλεύανε
Σαλαμίνα, η κούλουρη του Σαρονικού. Και αν νομίζετε ότι η Σαλαμίνα είναι μόνο γνωστή για εκείνη την ναυμαχία που είχε γίνει τα αρχαία χρόνια, για την προσφορά της στον αγώνα και για τη φιλοξενία στους μεγάλους οπλαρχηγούς της Επανάστασης, για τον τάφο του Καραϊσκάκη στο ναό του Αγίου Δημητρίου, για τα αξιοθέατα και τους χώρους διασκέδασης και για το πλήθος κόσμου που την επισκέπτεται με ευκολία λόγω της μικρής απόστασης από την πρωτεύουσα, μάθετε ότι η Σαλαμίνα είναι γνωστή και για τα πανηγύρια της. Τις απόκριες, την άνοιξη αλλά και το καλοκαίρι, κυρίως τον Αύγουστο, εκεί γύρω από τη γιορτή της Φανερωμένης, αλλά και για τα έθιμά της. Όπως το έθιμο του Σιρ Μελέτη, ένα έθιμο που αναβιώνει κάθε χρόνο στις 31 Αυγούστου παραμονή του Οσίου Μελετίου. Στο τέλος του Αυγούστου, με την ολοκλήρωση του τρίγου, παραδοσιακά όσοι είχαν αμπέλια φρόντιζαν να καθαρίσουν τα βαρέλια τους, ώστε να είναι έτοιμα να υποδεχτούν το νέο κρασί. Ο καθαρισμός γινόταν με θαλασσινό νερό ή με μικρές φωτιές στο εσωτερικό για να φύγουν τα υπολείμματα από το ρετσίνι. Αυτή η διαδικασία φαίνεται πως αποτέλεσε έμπνευση για ένα τελετουργικό εξαγνισμό ακριβώς πριν από την έλευση της νέας σοδειάς και του νέου εκκλησιαστικού έτους. Στις πλατείες του νησιού, το βράδυ, άναβαν μεγάλες φωτιές και συναγωνίζονταν οι γειτονιές μεταξύ τους ποια θα έχει τη μεγαλύτερη φωτιά. Τα παιδιά λοιπόν είχαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Φρόντιζαν να ρίχνουν όλη τη νύχτα ό,τι έβρισκαν στις φλόγες, ώστε να είναι η δική τους φωτιά η μεγαλύτερη. Υπήρχε μάλιστα συνήθεια να πηδάνε πάνω από τη φωτιά τους, όπως ακριβώς και στο έθιμο του Κλείδωνα. Και γέμιζε η πλατεία από παιδικές φωνές όλη τη νύχτα, σε ένα ξέφρενο γλέντι εξαγνισμού και χαράς πριν από τη νέα αρχή.
Πάμε στην Κρήτη για να δεις τους ανθρώπους πώς γλεντούνε. Με λύρα, λαούτο και βιολί, καμούς πώς τραγουδούνε. Αλήθεια, πώς είναι δυνατόν να ακούσει κανείς τη λέξη Κρήτη και να μην πάει αμέσως στο μυαλό του σε κάποιο παραδοσιακό γλέντι. Απ' άκρη σ' άκρη του νησιού, οι κάτοικοι του κρατούν για αιώνες ή αναβιώνουν έθιμα που τους φέρνουν πιο κοντά και που καταλήγουν στις πλατείες των χωριών ή των πόλεων. Την καθαρά Δευτέρα, στο νομό Χανίων, για παράδειγμα, το έθιμο της Καμήλας που περνάει από τους δρόμους του χωριού για να καταλήξει στην πλατεία όπου στείνεται το γλέντι. Ή πάλι τα αποκριγιώματα στο νομό Ηρακλείου, όπου οι αρκουδιάριδες με τα κουδούνια τους ξεσηκώνουν όλη την περιοχή και δεν αφήνουν κανένα ήσυχο από τα πειράγματά τους. Μα η αλήθεια είναι πως στην Κρήτη δεν περιμένουν τις απόκριες για να μαζευτούν στις πλατείες. Με την πρώτη ευκαιρία που θα δοθεί, οι πλατείες των χωριών πλημμυρίζουν με κόσμο που χορεύει και γλεντάει. Η κριτική λεβεντιά ξεδιπλώνεται με τρόπο μοναδικό στα κρητικά γλέντια. Για ώρες ατελείωτες, μέχρι να τους βρει το ξημέρωμα με τη ρακή να ρέει άφθονη και να σβήνει τον ανθρώπινο καημό και πόνο και τις παρέες να χορεύουν αδιάκοπα δίνοντας παραγγελιές στο λιράρι, οι πλατείες της Κρήτης σε κάθε σημαντική περίσταση της ζωής γεμίζουν από ανθρώπους που ενώνονται στους ήχους των τραγουδιών και στα βήματα των χωρών. Χωρών για κορμιά μερακλίδικα, λεβέντικα, με πόδια που νομίζεις πως δεν πατούν στη γη και με ψυχές αδούλωτες, ελεύθερες, που θέλουν να πετάξουν και να χορέψουν τους καημούς και τις χαρές τους, τους πόνους και τους έρωτές τους, με την ξεχωριστή κριτική λεβεδιά και χάρη. Yeah.
η Κρήτη πάντα διάφορα. Η Κρήτη πάντα διάφορα έχει από τ' άλλους τόπους. Γιατί έχει ανταρτική ψυχή. Γιατί έχει ανταρτική ψυχή και τους λούς ανθρώπους. Στην Κρήτη πάει λεβεδιάκι, αντριοσύνη αντάμα. Κι η αντριοσύνη αντάμα και μαντινάδα γίνεται ο πόνος και το κλάμα. Και μαντινάδα γίνεται ο πόνος και το κλάμα. Στην Κρήτη πάει λεβεδιά στο χώμα τζιφυτρώνει. Και κλαδιά κι άρθει και ξεφουτώνει. Άρης Μαρόβιτσο Βέργα και διαμαντένια πέτρα. Όσοι θέλα ταμώσω με το μάτι μου εξεπέταω. Όσοι θέλα ταμώσω με το μάτι μου εξεπέτα. Βασιλικού.
και δεν μυρίζει. Αντέ σαμάν κόβει και δεν μυρίζει.
κύρα γαμπρό, μα καλό παιδί με εγώ. Κάνε με κύρα γαμπρό, μα καλό παιδί με εγώ. Τα παπούτσια που φορώ στο τζαγκάρι τα χρωστώ, κι ο τζαγκάρις να καλά να τα παιδιλόλογα. Να στεκείς μες στην εκκλησιά, σαν τη μαρμαροκολό να στεκείς μες στην εκκλησιά. Και παιδεύεις και μαραίνεις το μανάδο τα παιδιά, και μου μάρανες και μένα τη χρυσή μου την καρδιά. Ήθελα να έρθω το βράδυ, μα έπιασε ψηλή βροχή. Ήθελα να έρθω το βράδυ, μα έπιασε ψηλή βροχή. Το Θεό παρακαλούσα για να σε βρω μοναχή, κι η μαμά σου να κοιμάται και στην πόρτα το κλειδί. Μοναχή σε βρήκα, μου δε με τη μάνα σου. Ούτε μοναχή σε βρήκα, ούτε με τη μάνα σου. Μάλλον βγήκε στο Σεριάνι με τη φιλενάδα σου. Αλλά λες κι άλλα μου τάζεις να χαρείς τα νάζια σου. Προβάτη μυστικό τον απανό μερίτη.
ξέρω μέσα τον Πρινιώτη. Από τον εχορεύουνε όσοι έχουνε νεότη. Από τον εχορεύουνε όσοι έχουνε νεότη. Σαν τον Πρίνιανό μου. Άλλο χορό δε ρέγομαι σαν τον Πρίνιανό μου. Απ' τον εχορεύανε και μένα εις το χωριό μου. Απ' τον εχορεύανε και μένα εις το χωριό μου. Μίλησα τα παπούτσια μου εις του Πρινιανού τα ζάλα. Έλα μα ο παπούτσις είναι κοντά και θα μου κάνει κι άλλα.
κρασί και το καρύδι με λικέ και το καρύδι με λι. Έλα και το κοπέλι, κοπελιάκι, κοπελιά, κοπελική, την κοπελιά κοπέλι. Σωστά είναι ο χορός, η Κρήτη στο καμάρι, η Κρήτη στο καμάρι. Όπα χορεύει ο νιός και η κοπελιά και γίνονται ζευγάρι και γίνονται ζευγάρι. Ίσως θα είναι ο χορός όποια καλός η Κρήτης, όποια καλός η Κρήτης. Πότε τον εχορεύουνε σιέ το ψιλορίτης, σιέ το ψιλορίτης.
πάνω μου γεράκι στα σφαγιά ή το στο ψιλορίτι. Άι το στο ψιλορίτι. Έλα μου άγριμη στα χαράκια σου να σ' αγνατεύω Κρήτη. Σαν άλλες δέκα. Ο Πάκ είναι μεγάλο χάρισμα να το έχει μια γυναίκα. Τη χάρη. Έλαγε αυτό και δεν μπορεί ποτέ κι ανείς να του την πάρει. We'll be right back.
είναι το απόψινό μας γλέντι στις πλατείες του τόπου μας. Ελπίζουμε να διασκεδάσατε κι εσείς μαζί μας. Και μην ξεχαστείτε, αύριο το ταξίδι στις πλατείες του ελληνισμού συνεχίζεται. Άλλα έθιμα, άλλα τραγούδια, άλλοι χοροί. Σας περιμένουμε και πάλι για να γλεντήσουμε μαζί, χορεύοντας τις πλατείες. Μας βραδιά. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους χορευτές μας, μικρούς και μεγάλους. Ένα ευχαριστώ μεγάλο στους μουσικούς μας, τον Μιχάλη Βουργιατιδάκη που ήταν στη λύρα και στο τραγούδι. Το Φάνη Μπαρμπούνι στο λαούτο και στο τραγούδι. Και στον Γιώργο Καριολάκη στο λαούτο. Να συγχαρούμε τους δασκάλους μας. Ευάγγελο Γιαννακάρα. Τι να πω τώρα. Καθώς και το άξιο τέκνο των Κουριτών, τον Νίκο Τρίκα, που παρασύρει με το πάθος του σχεδόν ολόκληρο τον σύλλογο, προσπαθώντας με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης
χωρίς υπερβολές να μεταδώσει αυτό που το κάνει να χορεύει ακόμα και στον ύπνο του. Εμείς είμαστε εδώ από τα 48 χρόνια των Κιζικίων, τα 35, να ξέρετε, 35 χρόνια έχουμε ανέβει σε αυτό το σανίδι, όταν ήταν ακόμα ξύλα εδώ. Εύχομαι σε όλους να τα φτάσετε και να τα ξεπεράσετε. Θα παρακαλέσω τον κύριο Κώσταρο, τον Αντιδήμαρχο Νέας Αρτάκης, να κλείσει την βραδιά. Αύριο σας περιμένουμε, είναι άλλη τόση και άλλη τόση, να ξέρετε. Σπουδαίοι και μεγάλοι καλλιτέχνες μπορούν να παίξουν πολλούς ρόλους και μπορούν μέσα σε λίγα λεπτά ή δευτερόλεπτα να αλλάξουν εντελώς το ρόλο τους. Και εσείς από μικρασιάτες γίνατε κριτικοί σε δευτερόλεπτα. Γι' αυτό αξίζεται ένα τεράστιο χειροκρότημα και ήσασταν καταπληκτικοί. Και τους δυο τους ρόλους τους παίξατε καταπληκτικά. Τα Κιζίκια έχουν ξεκινήσει το 1977, μαζί γεννήθηκα και εγώ μαζί τους, 47 χρονών είμαι, δεν είμαι 48. Και είναι μια μεγάλη ευκαιρία ώστε οι πολιτιστικοί μας σύλλογοι να εκφράζουν τη τεράστια πολιτιστική μας κληρονομιά, τα ήθη και τα έθιμά μας, αλλά κυρίως την ιστορία και την καταγωγή μας. Μια ιστορία και καταγωγή που έχουμε εμείς οι Αρτακιανοί πολίτες και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Και με εσάς, τους όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους, που μας ταξιδεύετε και πάτε και σε άλλες πόλεις, μας κάνετε περήφανους και διαφημίζετε την πόλη μας. Καταρχήν να ευχαριστήσω και εσάς για τη τεράστια συμμετοχή σας. Τα Κιζίκια φέτος θα είναι καταπληκτικά, θα έχουμε πάρα πολλές μουσικοχορευτικές παραστάσεις αλλά και θεατρικές παραστάσεις. Θα γελάσουμε, θα συγκινηθούμε, θα χορέψουμε και να είστε εδώ όλοι παρών. Σας ευχαριστώ πολύ. Αύριο σας περιμένουμε με χορούς της Πάρου, της Πελοποννήσου, των Κυθήρων, της Θάσου και προπαντός της Καπαδοκίας που συμμετέχουμε και εμείς τα 100 χρόνια της επετείου της παραμονής του σκηνώματος του Αγίου στην Εύβοια. Να είστε καλά. Let's go.